Αφορμή της συνέντευξής μας είναι η έκδοση στα αγγλικά ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο στα ελληνικά βιβλιοπωλεία και λέγεται Αντίσταση και Φιλοσοφία στην Κρίση. Πολιτική, ηθική και στάση σύνταγμα. Θεωρώ αυτό το βιβλίο εξαιρετικά σημαντικό γιατί μας δίνει την ευκαιρία να στοχαστούμε και να αναστοχαστούμε. Την κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 4 χρόνια στην ελληνική κοινωνία, διάφορες πλευρές της, την οικονομική, την πολιτική, αλλά και τις αντιστάσεις που έχουν αναπτυχθεί στο ένα μεταξύ. Το βιβλίο σου δεν ασχολείται κυρίως με την οικονομική κρίση, ασχολείται με άλλες πλευρές της που είναι πολιτικές, που είναι ηθικές, που είναι οι αντιστάσεις. Το πρώτο σου μάλιστα κεφάλαιο με μία έννοια επικεντρώνεται στην ηθική διάσταση της κρίσης και μάλιστα τελειώνει με ένα κειμενάκι που το θεωρώ από τα πιο απολαυστικά του βιβλίου σου, που ονομάζεται ο μεγάλος άλλος και αναφέρεται βέβαια στη διαβόητη φράση του Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε». Επειδή ακριβώς αυτό είναι η κυρίαρχη αφήγηση για την κρίση. Ότι δηλαδή η κρίση είναι κατεξοχήν ηθική, δεν είναι οικονομική και τι θέλετε τώρα που μιλάτε, που είσαστε τεμπέληδες, που κλέβετε την εφορία, που είσαστε λουφαδόροι και που τελικά με αυτόν τον τρόπο όλοι μαζί τα φάγαμε. Μάλιστα. Θέλω να μου μιλήσει λίγο σε αυτή τη διάσταση, την ηθική διάσταση της κρίσης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνεις να προσκαλέσεις να δώσω αυτή τη συνέντευξη και να πω έτσι προκαταρτικά ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας στο εξωτερικό, που ζήσει 40 χρόνια στο εξωτερικό. Έχω βέβαια οργανικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με τα κινήματα κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά και η γνώση μου για την ελληνική κατάσταση και μάλιστα η τρέχουσα γνώση κτλ. Είναι αναφρώς περιορισμένη. Γι' αυτό πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά που θα πω με ένα επίπεδο, με λίγο αλάτι που λέμε, ας πούμε, στα αγγλικά. Αυτό που λέει λοιπόν τώρα για την ηθική πλευρά της κρίσης, την ηθική έτσι όπως παρουσιάστηκε από την κυρίαρχη άποψη ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, εμείς το ζήσαμε στην Αγγλία πολύ έντονα. Οι επιθέσεις οι οποίες έχω δεχτεί εγώ μετά που άρχισα να αυτογραφώ στον Guardian είναι τρομερές, δηλαδή καταιγιστικές. Πώς είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα, εσείς φταίτε κτλ. Υπήρχε λοιπόν, δημιουργήθηκε διεθνώς μία άποψη περί συλλογικής ευθύνης του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο δεν έγινε ούτε ακόμα και για τους Γερμανούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οποιοδήποτε υποστήριξε ότι όλος ο γερμανικός λαός είχε μια ευθύνη, ήταν ένοχος για τα μεγάλα εγκλήματα βέβαια που γίνανε από τον Χίτλερ και τους ναζιστές, ακόμα και οι φιλελεύθεροι το αρνήθηκαν αμέσως. Δεν είναι δυνατόν, ότι η ευθύνη είναι πάντα ατομικό πράγμα, δεν είναι συλλογικό. Αλλά αυτό έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ολόκληρος ο λαός εμφανιζόταν να είναι ένοχος, υπεύθυνος, να έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να έχει αμαρτήσει. Υπήρχε αυτή η λογική της αμαρτίας και μια προτεσταντική λογική, τουλάχιστον εκεί που ζω εγώ, η οποία έλεγε. Θυμίζει Βέμπερ αυτό που λες. Θυμίζει Βέμπερ, θυμίζει να σου πω κάτι άλλο. Θυμίζει το περίφημο έργο του Χάνεκε, η Λευκή Κορδέλα. Όπου έχει τον Μπάστορα, ο οποίος συνεχώς τιμωρεί τα παιδιά του, χωρίς να δίνει κάποιον ιδιαίτερο λόγο για αυτή τη τιμωρία, γιατί το κάνει. Εννοείται βέβαια ότι το κάνει από αγάπη. Γιατί επειδή ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα έχει πέσει στο προπατορικό αμάρτημα και ποτέ μπορεί να βγει έξω, πρέπει επομένως συνεχώς και να τιμωρείται, αλλά και να αναγνωρίζει την ευθύνη και την ενοχή της. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, αν χρησιμοποιήσουμε και την ψυχαναλυτική θεωρία στην οποία και ο κύριος Πάγκαλος νομίζω αναφέρεται και έχει μια σημαντική θέση. Κατά το Φρόιντ, το υπερογό, αυτός η φωνή της συνείδησης που θα λέγαμε, που υπάρχει μέσα μας και μας λέει συνεχώς αμάρτησες κτλ. Έχει μια βιαιότητα και μια αγριάδα. Όσο εσύ υπακούεις σε αυτά που σου λέει το υπερογό, τόσο σου βάζει πιο δύσκολα. Και επομένως ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Αυτό ήταν λοιπόν που έγινε με την κύρια την ιστορία του «Όλοι τα φάγαμε». Ότι επειδή ακριβώς όλοι τα φάγαμε, όχι δηλαδή μόνο η ελίτ, οι πλούσιοι, αυτοί που φορά που αφήγανε ή στείλαν τα λεφτά τους στην Ελβετία ή στο Λονδίνο να αγοράσουν σπίτια, και αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο έχει γίνει και ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι ερχόντουσαν οι Έλληνες με βαλιτσάκια γεμάτα με ευρώ ή δολάρια και αγοράζανε διαμερίσματα ακριβά στο Λονδίνο. Δεν ήταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι φταίγαν, ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Ως εάν κάποιος ηλεκτρολόγος ο οποίος ήρθε και πήρε στο σπίτι ενός εδώ στο Κουκάκι, σε κάποιο φτωχό άνθρωπο, μικρομεσαίο και του πήρε τα λεφτά μετρητά και επομένως δεν πλήρωσε φόρο, έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη με τον εφοπλιστή ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου φόρο. Αυτό λοιπόν η λογική της συλλογικής ευθύνης. Η συλλογική προτεστάντικη ότι
ένας ολόκληρος λαός, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά. Είμαστε ένοχοι, υπεύθυνοι και πρέπει να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με έναν τρόπο ζητώντας συγγνώμη και συνεχώς τιμωρούμενοι και αυτοτιμωρούμενοι, ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε μια νέα λογική στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα και το οποίο έπρεπε κανείς να το χτυπήσει. Προχωράω στην επόμενη ερώτηση που αφορά πάλι το βιβλίο σου, όπου εκεί πέρα κάνεις μια ανάλυση της βιοεξουσίας και των στρατηγικών της βιοπολιτικής. Επειδή μπορείς αυτό που μας ακούνε αυτά να είναι κάπως κινέζικα, θα να το πούμε με απλά λόγια, ναι, ότι ουσιαστικά ο νεοφιλελευθερισμός και οι μνημονιακές πολιτικές, αλλά και ο νεοφιλελευθερισμός εν γέννη, δεν είναι απλώς επώδυνα οικονομικά μέτρα, αλλά είναι και μια προσπάθεια αυστηρής πειθάρχησης του υποκειμένου, είναι μια προσπάθεια ελέγχου κάθε πλευράς της ζωής, αυτό που ονομάζεις στο βιβλίο σου δημιουργία και υποκειμένων. Επειδή θεώρησα πάρα πολύ σημαντική αυτή την πλευρά της κρίσης, που αν θέλεις οι αριστεροί ακτιβιστές το αισθάνονται μόνο στην πλευρά της κατακόρυφης αύξησης της αστυνομοκρατίας. Της καταστολής. Και της βίας, της καταστολής. Μπράβο, πολύ καλά το βάζεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις λίγο περισσότερο πώς δημιουργήθηκε αυτή η πολιτική της βιοεξουσίας, ας πούμε, στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του Σιμίτη, λες το βιβλίο σου. Και θα ήθελα λίγο να μου περιγράψεις την περίοδο. Από την εποχή του Σιμίτη, αλλά θα λέγαμε, σύμφωνα με αυτές τις θεωρητικές αναλύσεις, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εξουσία στον καπιταλισμό, πιθανόν από τον 17ο-19ο αιώνα. Ότι χοντρικά ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία μπόρεσε να διαχυθεί μέσα στο κοινωνικό σώμα από τον 19ο αιώνα ήταν καταρχάς με τη δημιουργία αυτό που θα λέγαμε των θεσμών του εγκλισμού. Γινόντουσαν οι φυλακές, οι στρατώνες, τα σχολεία, τα πτωχοκομεία, στα οποία εγκλειόντουσαν οι άνθρωποι και εκεί γινόταν μια πολύ αυστηρή παρατήρηση, μια ταξινόμηση και μετά μια πειθάρχηση του σώματος. Και μέσα από αυτή την πειθάρχηση του σώματος δημιουργούνταν οι άνθρωποι του 19ου αιώνα, των αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι ήταν οικονομικά παραγωγικοί και πυθύνοι. Ήταν δηλαδή μια λογική η οποία μέσα από την οργάνωση και την πειθάρχηση του σώματος διαμορφωνόταν βέβαια και η συνολική άποψη της ψυχής, της αντιμετώπισης του κόσμου. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά στο βιβλίο σου, ξεκινώντας βέβαια από τις αναλύσεις του Φουκώ. Ακριβώς. Από τις αναλύσεις του Φουκώ και υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα την Αθηνά Αθανασίου παραδοσιακά, η οποία έχει κάνει εξαιρετικές αναλύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα τώρα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια, αυτή η λογική, η βιοπολιτική, έχει επεκταθεί πια σε όλο το επίπεδο της ζωής και δουλεύει σε δύο επίπεδα σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις. Από τη μια πλευρά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να πειθαρχηθούν πληθυσμοί, ολόκληροι πληθυσμοί. Πολιτικές που έχουν σχέση με την εργασία, με την παιδεία, με τις κοινωνικές ασφαλείς, με την υγεία, επιδημιολογία κτλ. Προσπαθούν να φτιάξουν λοιπόν έναν πληθυσμό ο οποίος είναι υγιής, ο οποίος είναι παραγωγικός, αλλά ταυτοχρόνως η πίσω μεριά αυτού του νομίσματος, υπάρχει μια διτή στρατηγική, έχει σχέση με το υποκείμενο το ίδιο. Κατά το Φουκώ είναι οι λεγόμενες τεχνολογίες του εαυτού. Καλούμεθα, σαν κομμάτια αυτών των πληθυσμών που πρέπει να ευδαιμονούν και να είναι υγιείς και καλοί κτλ., να δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας με γυμναστική, με δίαιτες, με τρόπους αντιμετώπισης, κατανόησης, ας πούμε, ακόμα και του έρωτα, σεξουαλική σχέση κτλ., έτσι ώστε να γινόμαστε υποκείμενα τα οποία μπαίνουν μέσα στη λογική του ύστερου καπιταλισμού, ας πούμε, ή του νεοφιλελευθερισμού και γινόμαστε και παραγωγικά, αλλά αισθανόμαστε δεδομένως ευτυχείς. Έχουμε δηλαδή επομένως δύο ειδών πολιτικές. Μία απευθύνεται στους πληθυσμούς και είναι και οι πολιτικές του κράτους, ευημερίες, κράτους κοινωνίας κτλ. Η άλλη απευθύνεται στα υποκείμενα. Σε σχέση τώρα με αυτά που λέγαμε για τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχουμε. Η μία είναι για την περίοδο του εξυγχρονισμού. Του εξυγχρονισμού, ναι, ας πούμε από το 89 και μετά, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο Σιμίτη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτό συμβαίνει διεθνώς. Mm-hmm. Έχουμε μία πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα ανατροπή αυτής των προτεραιοτήτων μεταξύ των πολιτικών του πολιτισμού και των πολιτικών του υποκειμένου, όπου ενώ στην περίοδο που θα λέγαμε των παχιών Αγελάδων, τότε που υπήρχε υποτίθεται ανάπτυξη, στηρισμένη βέβαια όπως ξέρουμε τώρα, mm-hmm, στη φούσκα τη χρηματοπιστωτική, αυτό που δινόταν σημασία από αυτές τις πολιτικές της καπιταλιστικής βιοεξουσίας ήταν ακριβώς το υποκείμενο. Έπρεπε μέσα
από την κατανάλωση, τη συνεχή κατανάλωση μέσα από δάνεια, μέσα από τη φούσκα του χρηματιστηρίου, μέσα από την άνοδο των αξιών γης κτλ. Να έχεις συνεχώς τη δυνατότητα να καταναλώνεις, να αγοράσεις οτιδήποτε θέλεις. Δηλαδή, η κατηγορική επιταγή τότε ήταν να απολαμβάνεις. Mm-hmm. Να ζεις σαν να είναι η τελευταία σου μέρα. Mm-hmm. Και αυτό λοιπόν είχε βάλει το υποκείμενο στο κέντρο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, διότι υποτίθεται το ελεύθερο υποκείμενο το οποίο κατανάλωνε, η κατηγορική επιταγή ήταν θα πάρεις ένα BlackBerry, ένα iPhone, ας πούμε. Αυτό ήταν το βασικό στο οποίο λειτουργούσε. Βοηθούσε βέβαια και την οικονομική ανάπτυξη, μια οικονομία που είχε γίνει κυρίως μια οικονομία των υπηρεσιών. Με τη λιτότητα τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αυτό το μοντέλο αντιστρέφεται. Παραμένει ακριβώς το ίδιο μοντέλο, αλλά τώρα πια δίνεται σημασία όχι στον πληθυσμό, όχι στο υποκείμενο, την ευδαιμονία του, την ευτυχία του, την ελευθερία του, να έχει ελευθερία επιλογών, όπως ήταν το προηγούμενο καθεστώς, αλλά στον πληθυσμό. Πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα και να τη σώσουμε ακόμα με βιολογικούς όρους, να σώσουμε το DNA. Η πρώην υπουργός Παιδείας, η Διαμαντοπούλου, με συγχωρείς, ξεχνάω, είπε κάποια στιγμή ότι τα μέτρα της λιτότητας ήταν ακριβώς σαν αυτό το σωληνάριο που έχουμε τον ασθενή στην εντατική και τον κρατάει στη ζωή. Ήταν τελείως δηλαδή αυτό το βιολογικό, η μεταφορικά βιολογική αναφορά είχε γίνει κυριολεκτική. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντιστροφή, αλλά το μοντέλο παραμένει το ίδιο. Η βιοεξουσία ή η βιοπολιτική, όπως λένε άλλοι, δεν δημιουργεί, δεν παράγει μόνο εμπορεύματα, παράγει υποκείμενα. Και κυρίως αυτό που θα λέγαμε, το ελεύθερο υποκείμενο της επιθυμίας, της απόλαυσης και των δικαιωμάτων, το οποίο θα μπορούσε ή θα έπρεπε κάθε επιθυμό κάτι να το κάνει, έχω δικαίωμα σε κάτι. Και τιμωρείται βέβαια όταν τα πράγματα στραβώνουν, τιμωρείται με θρησκευτικό τρόπο κιόλας, δηλαδή αμάρτησε και τιμωρία. Και όχι μόνο αμάρτησε και τιμωρία, αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, Άγγελε. Υπάρχει και ένα στοιχείο που θα λέγαμε εδώ της πολιτικής θεολογίας. Υπάρχει μια θεολογική, σωτηριολογική έκφραση. Ότι αυτή τη στιγμή, και νομίζω αυτό το παίζουν οι διανοούμενοι, οι κατευθυμένοι αυτή τη στιγμή, ότι εδώ μέσα από αυτήν την αμαρτία, μέσα από την τιμωρία την αμαρτία, μέσα πιθανόν από την συγχώρεση που θα πάρει ο ελληνικός λαός, θα υπάρξει μια σωτηρία η οποία θα έρθει από έξω, κατά κάποιον σαν το Μεσσία, η Τρόικα είναι ο Μεσσίας που έρχεται μέσα, παρεμβαίνει και επεμβαίνει σε αυτό το διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο και προβληματικό αμαρτωλό ελληνικό γίγνεσθε και το αλλάζει έτσι όπως θα μπορούσε να το αλλάξει με ένα θαύμα, ας πούμε, σε μια θρησκευτική λογική. Συγκεκριμενοποιώντας αυτά που λέγαμε προηγουμένως, στο βιβλίο σου λες ότι και ο εξυγχρονισμός, η προηγούμενη περίοδο της κρίσης, επασπιλώσει, και η ίδια η κρίση έτεινα να καταστρέψουν, ανοίγω εισαγωγικά, διαβάζω δηλαδή από το βιβλίο σου, το ήθος και τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Στην Ελλάδα, οι ταυτότητες και οι κοινωνικοί δεσμοί στηρίζονται στην οικογένεια, στην παρέα και την γειτονιά. Διέπονται από τους κώδικες της φιλίας, της φιλοτιμίας και της εντιμότητας. Αυτό που θα σου πει κάποιος είναι ότι μια τέτοια αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας είναι εξαιρετικά φιλική, έως εθνοκεντρική. Θα σου υπενθυμίσω ακόμα ότι πάνω από 10 χρόνια, όποιος παρακολουθεί, ας πούμε, τις μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου, που είναι σοβαρές μετρήσεις, όσο σοβαρές είναι ένα καλό, η ελληνική κοινωνία βγαίνει από τις πλέον ξενοφοβικές, τις πλέον ομοφοβικές και τις πλέον συντηρητικές κοινωνικές κοινωνίες ευρωπαϊκές. Άρα, θέλω να πω δηλαδή ότι οι βιοπολιτικές και οι λογικές του νεοφιλελευθερισμού βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην ελληνική κοινωνία. Δεν βρήκαν αντιστάσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Κάνω λάθος? Ξεκινώντας με το τελευταίο που είπες για το Ευρωβαρόμετρο, δεν ξέρω πόσο ξενοφοβική και ομοφοβική είναι η ελληνική κοινωνία, προφανώς είναι. Αλλά αυτό είναι όλες οι κοινωνίες. Δηλαδή η λογική του ξενοφοβισμού, του ρατσισμού. Δεν ξέρω τι λέει το Ευρωβαρόμετρο, αλλά μαζί στην Αγγλία. Με 40 χρόνια που ζει στην Αγγλία, και όχι μόνο που ζω εμπειρικά, και από τις κοινωνικές εξελίξεις και από τους νομικούς θεσμούς και τον τρόπο που εφαρμόζονται, είναι μια κοινωνία η οποία είναι εξαιρετικά ρατσιστική. Και είναι ρατσιστική με μια έννοια, ας πούμε,
του επιούσιου, λέω, κάθε έθνος θεωρείται αυτό το επιούσιο. Mm-hmm. Αλλά αυτοί έχουν και την ιστορία ότι χάσανε την αυτοκρατορία και επειδή χάσανε την αυτοκρατορία, η οποία είχε εκπολιτήσει τους Ινδούς και τους Αφρικανούς κτλ. Γι' αυτό έχουν ένα δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο σήμερα να συμπεριφέρονται με απαράδεκτους τρόπους στους μετανάστες, στους ελαφρώς διαφορετικούς κτλ. Επομένως, καταρχάς να πούμε ότι η λογική, η ξενοφοβική, η ομοφοβική, δηλαδή η λογική του φόβου, της επίθεσης των άλλων, η οποία χρησιμοποιείται ακριβώς για να αισθανθώ εγώ τον εαυτό μου ότι είμαι ολοκληρωμένος, είμαι συνεπής, είμαι συνεχής, έχω μία θέση, ρε παιδί μου, στον κόσμο, η οποία μου επιτρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα, είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό ακριβώς αυτής της λογικής που λέγαμε πριν, μια ταυτότητα η οποία πάντα φτιάχνεται σε σχέση με τον άλλο, ή τον άλλον άνθρωπο, ή τις άλλες κανονιστικές αρχές, ή το έξω από μένα. Αυτό λοιπόν, καταρχάς να λέμε, ας πούμε, δεν νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι περισσότερο ξενοφοβική οτιδήποτε από άλλες κοινωνίες. Αλλά να γυρίσω στην ουσία της ερώτησής σου και βέβαια να πω ακριβώς ότι αυτά που είπα πριν περί του κοινοτικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας ή και των άλλων μεσογειακών κοινωνιών ή γενικά των κοινωνιών του Νότου, που βάζουν την οικογένεια και τα λοιπά στο κέντρο, είναι προφανώς μια αμφίσιμη κατάσταση. Είναι διτή, είναι διπλή. Δεν είναι ούτε μόνο καλό, ούτε μόνο κακό. Σωστό. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι ακριβώς η λογική του εξυγχρονισμού είναι στηριγμένη σε μια μανιχαϊκή, σε μια μανιχαϊκό διαχωρισμό μεταξύ της καλής Ευρώπης και κακιάς Ανατολής, μεταξύ των προοδευμένων και συγχρόνων δυτικών και των βαρβάρων ανατολικών. Αυτό είναι λοιπόν που προσπαθώ ακριβώς να χτυπήσω, λέγοντας το εξής. Ότι η ελληνική κοινωνία πραγματικά έχει σχέση με την οικογένεια, έχει σχέση, δηλαδή ο κοινωνικός δεσμός ξεκινάει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την αγγλική, την γερμανική, την ολλανδική, μέσα από αυτή την έντονη σχέση, την οικογενειακή. Αυτό λοιπόν για μένα είναι καταρχάς ένα πράγμα το οποίο ξεκινάμε. Αυτό βέβαια προδίδεται, διαφθείρεται. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς ένας από τους τρόπους της διαφθοράς που είναι πιο χαρακτηριστικός για την Ελλάδα ή γενικά για τον Νότο είναι μια διαφθορά που ακριβώς χρησιμοποιεί την οικογένεια, την παρέα, τη φιλία, αργότερα πιθανόν και την πολιτική ένταξη, ας πούμε, πάλι δηλαδή μια λογική κοινότητας για να οδηγηθεί στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ωστόσο, ένα παράδειγμα δηλαδή σημερινό. Ιστορία από τον Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω εγώ αν ο Κωνσταντίνου διέγραψε τώρα τους ξαδέλφες του και τους συγγενείς του από τη λίστα ή όχι. Αλλά εδώ έχουμε ακριβώς τη λογική μιας διαφθοράς ή προδοσίας αυτής της κοινοτικής βάσης του κοινωνικού δεσμού, η οποία οδηγείται στην παραβατικότητα να κοιτάξουν να βοηθήσουν τους φίλους μου, τους συγγενείς μου κτλ. Ταυτόχρονα, σήμερα και χτες διαβάσαμε ότι 57% των νέων Ελλήνων 18 με 35 ζουν με τους γονείς τους. Αναγκαστήκαν να γυρίσουν ή συνεχίζουν να ζουν με τους γονείς τους. Εκεί βλέπεις αυτή την κοινοτική ένταξη, κοινοτική βάση της κοινωνίας στη θετική της πλευρά. Έχει βέβαια και δύσκολα, ότι χάνεις την ιδιωτικότητά σου άμα ξαναγυρίσεις 30 χρονών στην οικογένεια επειδή δεν έχεις τους πόρους να ζήσεις. Και παραπάνω. Και 40. Και 40. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτή τη στατιστική που είδα. Η οποία όμως λέει το εξής, και εδώ μιλάω και με τη δική μου εμπειρία. Στην Αγγλία, όπου δεν υπάρχει αυτή η έντονη σχέση οικογενειακή, δεν παραμένει μετά τα 18 χρόνια. Εγώ είχα κάποτε μια φίλη φοιτήτρια 19 χρονών που μου έλεγε ότι τα Χριστούγεννα που τη διώχνουν από την εστία την πανεπιστημιακή και πάει στο σπίτι, πρέπει να πληρώνει νίκη στους γονείς της. Mm-hmm. Η οποία δεν ήταν φτωχή ιδιαίτερα, αλλά ήταν αυτή η λογική. 18 χρόνων έγινες, έφυγες και είσαι από μια πλευρά εσύ το άτομο που κοιτάς πώς να οργανώσεις τη ζωή και τα λοιπά, από την άλλη πλευρά ό,τι ανάγκη έχεις θα τη δώσει το κράτος. Όταν λοιπόν τα λεφτά από το κράτος φεύγουν, όταν το κράτος μπαίνει στη λιτότητα, όπως μπαίνει και στην Ελλάδα, αλλά και στην Αγγλία, και όταν ο τρόπος με τον οποίο το κράτος σου δίδει αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες μέσα από επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών και άλλων οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα και σε ελέγχουν συνεχώς για να δουν αν τα λεφτά που έχεις πάρει τα χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο κτλ. Αν το συγκρίνεις αυτό με κάποιον ο οποίος παίρνει μια οικονομική βοήθεια από την οικογένειά του ή και αναγκάζεται να πάει να ζήσει πάλι με τους γονείς τους, εγώ θα έλεγα προτιμώ το δεύτερο. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση η οποία, όπως είπα, είναι αμφίσιμη. Έχουμε από τη μία πλευρά έναν τρόπο οργάνωσης του κοινωνικού δεσμού και των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής μέρημνας και αλληλεγγύης που στηρίζεται
στην οικογένεια, τη φιλία, την παρέα κτλ. Και έναν άλλον ο οποίος είναι τελείως ουδέτερος, ο οποίος στηρίζεται στο κράτος και ο οποίος προφανώς όταν τα λεφτά τελειώνουν σταματάει. Και εγώ λέω ότι ακόμα και αν είναι προβληματικό αυτό, είναι ο πόρος από τον οποίο ξεκινάμε. Είναι ο πόρος ο οποίος θα μας επιτρέψει πιθανόν να μπορέσουμε να τον ξαναφτιάξουμε σε μια νέα φάση. Μένω στην αμφισημία των πραγμάτων, ναι, έτσι όπως την είπες. Σε κάθε περίπτωση, ας πάμε τώρα στις αντιστάσεις που γίνεται σε κρίση. Ναι. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, μεγάλο, ναι, ναι, αρκετό, ναι, μέρος του βιβλίου σου, ασχολείται με την υπατία. Ναι. Την απεργία των 300 μεταναστών που ζητούσαν τα δικαιώματα σου. Επειδή στην Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζουμε, όπως ξέρεις, πολύ, ναι, μεγάλο πρόβλημα ρατσισμού. Θα ήθελα να μου πεις γιατί δίνεις τόση βαρύτητα στο κίνημα, αλλά και στο κίνημα συμπαράστασης, ναι, στους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Έχεις απολύτως δίκιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πιο γενική τοποθέτηση, σύντομη. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικά και πολιτικά συστήματα ανανεώνονται, επιζούν, ξεπερνάνε το στατικό και σκληρωτικό στοιχείο το οποίο επεμβαίνει και κάποια στιγμή καθυλώνει κάθε πολιτική και κοινωνική τάξη, είναι ακριβώς η αντίσταση. Να πω κάτι που λέγει ο Καστοριάδης, ότι η δημοκρατία και η πολιτική, γιατί έχω κάνει έναν συνδυασμό ίσως και μία εξίσωση της δημοκρατίας της πολιτικής, δεν ξεκίνησαν όταν ο νόμος και το δίκαιο ή ακόμα και η ισότητα επιβλήθηκε στην αρχαία Αθήνα. Ξεκινάνε όταν οργανωμένες δυνάμεις αμφισβητούν το ισχύον νόμο. Και αυτό είναι κάτι που για μένα είναι, ας πούμε, ένα κεντρικό σημείο σε όλη μου τη δουλειά εδώ και 20 χρόνια. Όπου αυτό που λέω είναι ότι ακριβώς η λογική της αντίστασης, της ριζικής αλλαγής, ακόμα και της επανάστασης, είναι ένα από τα πιο κέρια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια στην εταιρικότητα, μετά τη Γαλλική και τη Ρώσικη Επανάσταση, οι δύο μεγάλες κανονιστικές αρχές, το δικαίωμα στην αντίσταση, το οποίο η Γαλλική Επανάσταση το βάζει, ας πούμε, στο δεύτερο άρθρο της, αντίσταση στην τυραννία, και η ισότητα, γίνονται οι δύο μεγάλες κανονιστικές αρχές οι οποίες κινούν τις κοινωνίες μας. Θα έλεγα ότι μέσα από τις αντιστάσεις των τελευταίων 4-5 χρόνων εμφανιστήκαν τρεις υποκειμενικές θέσεις οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα των πολιτικών των τελευταίων 20 χρόνων και των τελευταίων 5 χρόνων πιο συγκεκριμένα, και βέβαια η υποκειμενικότητα της αντίστασης απέναντι σε αυτές. Η πρώτη, και αυτή είναι η χωρίς χαρτιά, η υπατία, είναι αυτή που δεν είναι καν άνθρωποι. Είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς σε έναν βιοπολιτικό καπιταλισμό, για να είσαι πλήρως άνθρωπος, πρέπει να έχεις χαρτιά. Πρέπει να έχεις ταυτότητα, να έχεις ληξιακή πράξη γέννησης, να είσαι καταγραμμένος στα κοιτάπια του κράτους κτλ. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν είσαι πραγματικός άνθρωπος. Είσαι κάπως σαν υπάνθρωπος. Δηλαδή, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα μας λένε ότι τα δικαιώματα αυτά υπάρχουν για αυτούς που είναι μόνο άνθρωποι, που δεν είναι πολίτες δηλαδή, δεν έχουν την προστασία του κράτους τους και του νόμου, του δικαίου τους κτλ. Αλλά έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που ξέρουμε εδώ και 50 χρόνια, 100 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η παράδοση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το είδαμε στην υπατία, είναι ότι αν δεν είσαι πολίτης, δεν είσαι και άνθρωπος. Και επομένως αυτή ήταν η πρώτη θέση. Μια θέση την οποία επέβαλε και η οργάνωση, η κοινωνικο-οικονομική, αλλά και το πολιτικονομικό σύστημα, και στο οποίο αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε χοντρικά να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να γίνουν άνθρωποι. Σωστό. Αυτή είναι η πρώτη υποκειμενικότητα. Η δεύτερη ήταν η υποκειμενικότητα την οποία είδαμε στο Δεκέμβρη. Μπορεί να το συζητήσουμε πιο μετά, αλλά στο Δεκέμβρη αυτό που είδαμε ήταν μία εξέγερση του κόσμου, ο οποίος ήταν βιοπολιτικά αποκλεισμένος. Δηλαδή, πρώτα ήταν πολίτες οι περισσότεροι, ήταν Έλληνες πολίτες περισσότεροι, δεν ήταν σαν την υπατία. Εν τούτης, δεν είχαν καμία θέση, καμία αντιπροσώπευση στο πολιτικό γίνεσθε. Τα συμφέροντα, τα ενδιαφέροντα αυτού του κόσμου, των νέων, των μαθητών, των φοιτητών, των ανέργων, αυτών οι οποίοι βλέπανε τη ζωή τους σε μια συνεχή ανεργία της γενιάς των 500 ευρώ κτλ., δεν είχαν καμία πολιτική αντιπροσώπηση. Και επομένως η δικιά τους υποκειμενοποίηση ήταν ακριβώς
να πούνε enough is enough. Δεν πάει παραπέρα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση στην οποία μας έχετε επιβάλει. Και βέβαια τότε τελικά στο Σύνταγμα η τρίτη μορφή υποκειμενικότητας ήταν η αγανακτισμένη, να πούμε, και οι άλλοι καταληψίες των πλατιών ήταν οι άνθρωποι που ήταν δημοκρατικά αποκλεισμένοι. Εκείνοι οι οποίοι δηλαδή είχαν τα συμφέροντα των οποίων είχαν τελείως αποκλειστεί, δεν τα είχε λάβει καθόλου υπόψη η κυβέρνηση τότε, αλλά και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, και παρότι αυτοί οι άνθρωποι σε τελική ανάλυση αντιπροσωπεύαν ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρο τον λαό που υποφέρει και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, δεν τους έδινε κανένα σημασία. Έχουμε λοιπόν τις τρεις υποκειμενικότητες που μας έχει φτιάξει αυτή η μορφή του νεοφιλελεύθερου βιοεξουσίας, από μια πλευρά αυτοί που δεν είναι άνθρωποι, αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από το συνολικό κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε και πρέπει επομένως να δράσουν έντονα, να κάνουν αυτό που ονομάζει η ψυχανάλυση την εκδραμάτιση, το kicking out, να κλωτσίσουνε. Και βέβαια τελικά οι δημοκρατικά αποκλεισμένοι, οι οποίοι αυτό που ζητούσανε, εκτός των άλλων, αλλά σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, ήταν ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να ακουστεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία πολιτική αντιπροσώπηση που δεν αντιπροσωπεύει κανένα. Δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του κόσμου. Επειδή πράγματι στο βιβλίο σου συνδέεις για διαφορετικούς λόγους το Δεκέμβριο του 2008 με τα κινήματα των πλατιών, τη στάση Σύνταγμα, όπως τον ονομάζεις. Θα ήθελα να μου πεις λίγο περισσότερο πώς συνδέονται αυτά τα δύο κινήματα. Και γιατί για σένα είναι τόσο σημαντικό το κίνημα των πλατιών, το κίνημα, η στάση Σύνταγμα. Γιατί για σένα έχουν αποκτήσει τέτοια κεντρική διάσταση στο κίνημα των αντιστάσεων στην Ελλάδα των μνημονίων. Ο Δεκέμβρης, με μια έννοια, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για πάρα πολύ κόσμο, για τα νέα παιδιά, για τους φοιτητές, για παιδιά που δεν ήταν κομμάτια ούτε του αντιεξουσιαστικού χώρου, ούτε καν του αριστερού χώρου. Και τα οποία βρίσκοντας σαν καταλήτη τη δολοφονία του Αλέξη, ξαφνικά βγαίνουν έξω στους δρόμους και λένε αυτό που είπα πριν. Δεν σηκώνει άλλο. Δεν μπορεί ένα κοινωνικό και πολιτικό σύστημα το οποίο στηρίζεται, υποτίθεται, σε μια αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού, σε μια αναπαραγωγή ορισμένων βασικών αξιών και αρχών του ήθους, του κοινωνικού ήθους που λέγαμε πριν, να έχει τελείως περιθωριοποιήσει μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και πιθανόν τα ενδυνάμει πιο ενεργητικά, πιο δυναμικά, και αυτό να μην το λαμβάνει κανένας υπόψη. Από τη μία πλευρά τα περιθωριοποιεί προφανώς με την ανεργία, με την υποαπασχόληση, με το πρεκαριάτο που ετοιμάζει για το μέλλον τους, από την άλλη πλευρά με την αστυνομική καταστολή. Δηλαδή εδώ πέρα ο κόσμος του Δεκέμβρη κάνει δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά λέει δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτού του είδους την περιθωριοποίηση μεγάλων κομματιών της κοινωνίας. Από την άλλη λέει, και επειδή ο τρόπος που το οργανώνεται αυτό είναι, επειδή ξέρετε ότι εμείς οι νέοι, οι πιο δυναμικοί, οι πιο επαναστατικοί, ας πούμε, πρόκειται να αντισταθούμε, φτιάχνετε έναν οργανισμό καταστολής, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που λένε οι διάφοροι θεωρητικοί, όπου οποιοδήποτε δεν υπακούει, δεν είναι το πυθύνιο υποκείμενο που φτιάχνει αυτή της μορφής η πολιτική οργάνωση, αμέσως γίνεται αντικείμενο, ας πούμε, καταστολής, βίας κτλ. Αυτό λοιπόν το πράγμα το ονόμασα, σου είπα, το λέω, ήταν ένα σχολείο για έναν κόσμο ο οποίος δεν είχε ειδικά καταβολές αντιεξουσιαστικές ή καταβολές επαναστατικές ή οτιδήποτε, αλλά ο οποίος έμαθε ότι όταν τα πράγματα φτάνουν στο άκρο υπάρχουν δύο τρόποι. Ή αποδέχεσαι αυτό που σου γίνεται και χοντρικά προσπαθείς να βρεις κάποιους τρόπους μέσα με τους οποίους, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μπορέσεις να έχεις κάποια βασική μίνιμουμ ζωή και βιωτικό επίπεδο, ή αντιστέκεσαι. Η αντίσταση βέβαια αυτή δεν ήταν οργανωμένη. Δεν είχε κάποια
δεν είχε κάποια καθοδήγηση, κάποια ξεκαθαρισμένη ιδεολογία ή ακόμα και ένα κεντρικό αίτημα. Αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό ακριβώς του γεωπολιτικού καπιταλισμού. Αυτό το οποίο νομίζω ότι συνέβη ήταν ακριβώς ότι ένας κόσμος ο οποίος είχε διδαχθεί αυτή τη λογική της υπακοής, της πειθάρχησης, του ρε παιδί μου να πούμε τώρα τι σχέση έχουν, όπως ξέρουμε, οι διαδηλώσεις δεν οδηγούν σε τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα, γιατί να πάω να το κάνεις έξω, γιατί να διακινδυνεύσεις τη σωματική σου ιδιότητα κτλ. Mm-hmm. Είπε, βγαίνουμε έξω. Για μένα λοιπόν, στη λογική αυτή που αναλύσαμε λίγο πρωτύτερα του βιοπολιτικού καπιταλισμού, η πρώτη κίνηση για σε μια λογική ανατροπής, αλλαγής κτλ. Είναι ακριβώς το βήμα αυτό. Το βήμα που λες, θα βγω έξω και θα σταθώ και απέναντι από την αστυνομία, εφόσον δεν το αντέχω πια. Και αυτή είναι μια λογική την οποία εδώ πέρα βέβαια την καταγγείλανε σαν ανομία, σαν παρανομία, σαν εγκληματικότητα κτλ. Αλλά ακόμα και οι φιλελεύθεροι φιλόσοφοι τις δεκαετίες του 60 και του 70 με τα μεγάλα κινήματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κινήματα των ατομικών δικαιωμάτων των μαύρων, με τα κινήματα εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, είχαν παραδεχτεί ότι ένα κοινωνικό και πολιτικό σύστημα το οποίο περιθωριοποιεί ολόκληρα κομμάτια του πληθυσμού ή το οποίο δεν αποδέχεται και δεν προωθεί απόψεις τις οποίες η πλειοψηφία του κόσμου έχει, δεν δικαιούται να παραμείνει έτσι όπως έχει. Πάμε λοιπόν στο κίνημα των πλατείων και το σύνταγμα. Γιατί για σένα, ποια είναι τα ιδιοποιητικά διαφορετικά χαρακτηριστικά του, εν πάση περιπτώσει, από το Δεκέμβρη, τι ποιοτικό νέο έφερε και τι είναι τόσο σημαντικό για το κίνημα? Ο Δεκέμβρης λοιπόν δεν έβαλε κάποιο πολιτικό πρόταγμα. Δεν υπήρξαν διάφορα αιτήματα κτλ. Για την καταδίκη των δολοφόνων, για την σε σχέση με την αστυνομική καταστολή κτλ. Αλλά δεν μπήκε ένα κεντρικό πολιτικό. Θα λέγαμε εκεί ήταν η πολιτική στο σημείο μηδέν. Μια πολιτική η οποία ξεκινάει ακριβώς με μια αντίδραση. Βγαίνω έξω και λέω δεν το αντέχω πια. Και μέσα από αυτήν περνάει αυτό που είπαμε, που θα ονομάζω εγώ, η επαναυποκειμενοποίηση. Ξαναγίνομαι νέο υποκείμενο. Φεύγω από αυτό που ήμουνα, ένας υπάκουος, πυθύνιος μαθητής που με ενδιέφερε τέλος πάντων να τελειώσω το σχολείο, το πανεπιστήμιο και να κοιτάξω αν θα βρούμε καμιά δουλίτσα. Και γίνεται κάποιος ο οποίος λέει: εδώ είμαι εγώ. Δεν ζητάω τίποτα συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, αλλά ζητάω να αναγνωριστώ. Ζητάω το δικαίωμα να έχω δικαιώματα. Όχι να έχω συγκεκριμένα δικαιώματα, αυτό και το α, β, γ, το δικαίωμα να έχω δικαιώματα με μια ωραία έκφραση που χρησιμοποιεί Χάννα Άρεντ. Στο Δεκέμβριο προχωράμε στο επόμενο επίπεδο. Διότι πάλι εκεί δεν έχουμε τουλάχιστον στην αρχή και στη διάρκεια κάποια πολιτική καθοδήγηση, κάποια κοινή κατά κάποιο τρόπο ιδεολογία από ένα κόμμα ή από μια πολιτική παράταξη η οποία να περνάει όλες τις εκφράσεις αυτού του πράγματος. Αλλά εδώ πια έχουμε την δημιουργία στις πλατείες, την πρωταρχική δημιουργία ενός πολιτικού υποκείμενου. Είναι ένα πολιτικό υποκείμενο το οποίο, να το πω λιγάκι έτσι προκλητικά, δηλώνει ότι εμείς είμαστε ο λαός. Όλες οι μεγάλες επαναστάσεις και οι αστικές επαναστάσεις, οι γαλλικοί, οι αμερικάνικοι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό, διότι το σύνταγμα ξεκινάει εμείς ο λαός. Και οι γαλλικοί, αλλά ακόμα και οι άλλες, οι Ρώσοι κτλ. Ακριβώς φτιάχνουν μία νέα έννοια του λαού. Δηλαδή, εμείς οι οποίοι μέχρι τώρα καταδικαζόμαστε, καταπιεζόμαστε, είμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης, τώρα γινόμαστε πολιτικό υποκείμενο. Με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα ότι στο Σύνταγμα έγινε ένα πρώτο πολιτικό υποκείμενο. Το οποίο λέγοντας εμείς, δεν είπε ούτε οι Έλληνες, ούτε οι πολίτες. Οι Έλληνες θα βγάζαν έξω όλους τους ξένους. Οι πολίτες θα βγάζαν έξω αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική. Είπε εμείς. Εμείς λέμε πρέπει να φύγει η Τρόικα, πρέπει να κατασταθεί το μνημόνιο. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό που διάφοροι θεωρητικοί ονομάζουν μια συντακτική αντιεξουσία. Ξεκίνησε μια λειτουργία μέσα στην οποία ο κόσμος, χωρίς να έχει διαβάσει το Χάρτ και τον Νέγκρι, ας πούμε, ή τους άλλους μεγάλους θεωρητικούς της συνταγματικής πρακτικής, έφτιαξε τον εαυτό του σαν ένα υποκείμενο που είπε εμείς. Εμείς στεκόμαστε απέναντι σας. Απέναντι και τοπογραφικά με την έννοια ότι είμαστε απέναντι από την Βουλή, αλλά κυρίως μεταφορικά, συμβολικά, είμαστε απέναντι σε μια λογική
αποκλειστικά αντιπροσωπευτικότητας, αντιπροσωπευτικών δημοκρατικών θεσμών, η οποία αυτή τη στιγμή έχει προδώσει τελείως ακριβώς αυτήν την έννοια της αντιπροσώπευσης. Διότι κάνουν αυτοί οι βουλευτές, περνάνε το μεσοπρόθεσμο, τα άλλα μνημόνια κτλ., χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τι θέλει υποτίθεται ο λαός. Και εκεί έγινε ένας ενεργός λαός, έστω για ένα μικρό υποκείμενο. Ο Μπαντίου λέει σε ένα βιβλίο του ότι η Ταχρίς Σκουέρ εξέφραζε όλη την Αίγυπτο. Εγώ το λέω και με πιο έντονο τρόπο. Ίσως για μερικές ημέρες το Σύνταγμα ήταν όλη η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, από το Σύνταγμα έχει περάσει ένας χρόνος. Ναι. Και πρέπει να γίνει και μια αποτίμηση, ναι, ναι, του τι πραγματικά έχει γίνει. Αναφέρθηκε στον Έγκρι και λοιπά, και γι' αυτό θα σου κάνω αυτή την ερώτηση που θα σου κάνω. Ναι. Έχει μεσολαβήσει εδώ μεταξύ η άνοδος της Χρυσής Αυγής, ναι, ναι, της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Και άρα θα πρέπει να δούμε τι άφησε πίσω του ξανά την κοινωνία, ναι, το κίνημα. Γράφεις στο βιβλίο σου τα εξής, εισαγωγικά. Ωραία. Καμία οργάνωση ή κοινή ιδεολογία δεν καθοδήγησε την εξέγερση του συντάγματος, λέμε τώρα έτσι. Κανένας πολιτικός χώρος δεν την εκπροσώπησε. Κανένας ηγέτης δεν την αντικατέστησε με την αυθεντία του. Ωστόσο θα μπορούσε να σου πει κάποιος, ναι, ναι, ότι ακριβώς εκεί βρισκόταν το πρόβλημα του συντάγματος. Ότι δηλαδή το να πεις ότι δεν χρειάζεται καμιά ηγεμονία δεν οδηγεί στην έλλειψη ηγεμονίας. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Γκράμψη, για να μπορέσει το πλήθος να αποκτήσει ταυτότητα, mm-hmm, θα χρειαστεί κάποιον που να ηγεμονεύσει μέσα, mm-hmm, σε αυτό. Δηλαδή, να το πάρουμε πάρα πολύ απλά, το κλέφτες-κλέφτες του συντάγματος που απευθυνόταν στην Βουλή, θα μπορούσε πολύ εύκολα, χωρίς πολιτική ηγεμονία ριζοσπαστική, να μετατροπεί με ακροδεξίο πρόσημο. Mm-hmm. Να γίνει κλέφτες απέναντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία Ελληνική. Στην δημοκρατία Ελληνική, όχι μόνο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό που συνέβη το 2012, mm-hmm, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε συμβεί χωρίς το Σύνταγμα. Δηλαδή, αν θυμηθείς, όταν ξεκίνησε 25 Μαΐου το Σύνταγμα, ήδη είχαν υπάρξει γύρω στις 20 ημέρες γενικών απεργιών, διάφορες κλαδικές απεργίες, όλα τα άλλα κινήματα αντίστασης, όλα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Είχαν ακολουθήσει ακριβώς τη πολιτική, τη στρατηγική, την τακτική, ας πούμε, την παραδοσιακή, τη συνδικαλιστική και των κομμάτων της αριστεράς. Απεργίες, όπως ξέρουμε, αρκετά περιορισμένες, κυρίως στον ιδιωτικό χώρο. Από την άλλη πλευρά, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες αυτής της μορφής κτλ. Μερικές καταλήψεις υπουργείων κτλ. Και δεν είχε γίνει τίποτα. Είχαν περάσει όλα τα μέτρα και ξαφνικά σκάει το Σύνταγμα. Μάλιστα, τις παραμονές του Συντάγματος ήταν ήδη προφανές ότι η εξουσία, τότε, η τότε κυβέρνηση κτλ. Είχε αρχίσει να τον αθαρρύνει. Γιατί έβλεπε ότι έχασε μερικούς βουλευτές αριστερά-δεξιά στις ψηφοφορίες, αλλά περνούσε όλα τα μέτρα. Και δεν περίμενε ποτέ αυτό που έγινε. Κανένας δεν το περίμενε. Ήταν ένα συμβάν, ήταν κάτι σαν θαύμα, ας πούμε. Ότι ξαφνικά, χωρίς καμία καθοδήγηση, χωρίς κανένα να παίρνει την πρωτοβουλία κτλ., έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τι έγινε, στη δική μου άποψη τέλος πάντων, και τα λέω πάντα από την αρχή, όπως είπα, επιφυλακτικά αυτά, διότι δεν ζω κιόλας, αλλά δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Γίνανε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι αριστεροί και δεξιοί, οι οποίοι είχαν υποστεί τα αποτελέσματα του μνημονίου και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, καταλάβανε ότι οι ιστορικές τους διαδρομές και οι ιδεολογικές τους διαφορές δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο μία κοινή αντίσταση εναντίον των μέτρων. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε παλιά η γυάλινη οροφή της αριστεράς, οι οποίες στις εκλογές τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μόνο οι εκλογές στις οποίες τα κινήματα και η αριστερά μετριέται, έφτανε, ξέρω εγώ, μέχρι το 14-15%, έσπασε. Διότι ο άνεργος δεξιός και πατριώτης και ο άνεργος αριστερός και διεθνιστής καταλάβανε ότι εκείνη τη στιγμή τα ταξικά του συμφέροντα δεν είναι τόσο διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν για μένα το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, καταλάβανε πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήταν πολίτικος είτε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό κτλ., ότι αυτοί οι αριστεροί δεν είναι άνθρωποι που μας λέγανε παλιά τρώνε μωρά για breakfast, ας πούμε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και έχουν τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες ελπίδες και προσδοκίες όπως και αυτοί. Το δεύτερο είναι αυτό που είπες πριν και σε σχέση και με τις προηγούμενες, ας πούμε, αντιστάσεις και το Δεκέμβρη. Υπήρξε επίσης και μία όσμωση μεταξύ των διαφόρων κομματιών της αριστεράς στην κάτω πλατεία και αυτό που ονόμασε το αντιεξουσιαστικό κίνημα, το οποίο έχει μια τεράστια παράδοση στον τρόπο της οριζόντιας οργάνωσης, της άμεσης δημοκρατίας, τρόπων με τους οποίους, ας πούμε, οργανώνεται μια
εναλλακτική και όχι αναγκαστικά ανταγωνιστική, τρόπος οργάνωσης των κοινωνικών αντιστάσεων. Και εκεί βρέθηκε αυτός ο κόσμος μαζί, τα συζήτησε και είδανε ότι, και νομίζω αυτό είναι ουσιαστικά και η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ότι χρειαζόμαστε μια πλευρά την κάθετη εκπροσώπηση του κοινοβουλευτισμού, της κεντρικής πολιτικής κοινής, των συνδικάτων, των κομμάτων κτλ. Αλλά και την οριζόντια οργάνωση η οποία διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Χωρίς την οποία δεν είναι δυνατόν σήμερα ένα κόμμα της αριστεράς να μπορέσει να πετύχει. Επομένως, για μένα νομίζω ότι το Σύνταγμα κτλ. Ήταν πραγματικά καθοριστικό και αν το σκεφτείς και από μια άλλη πλευρά. Mm-hmm. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ και λόγω της, ο συνασπισμός παλιότερα και τα λοιπά, λόγω της κινηματικής του καταγωγής, ήταν χοντρικά ένα κόμμα και ένα κίνημα διαμαρτυρίας για πολλά χρόνια, έτσι. Ήτανε ακριβώς ο πιο πρόσφορος χώρος για να μπορέσει εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, να παίξει ένα ρόλο αρκετά καθοριστικό, αλλά όχι ηγεμονικό. Και αυτό κάνανε, νομίζω, τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του γενικότερου αυτού χώρου εκεί πέρα μέσα. Δεν υπήρξε, δηλαδή, προσπάθεια ηγεμόνευσης. Όπως είπες, μπορεί να διώξανε κάποιους αριστερούς με σημαίες κτλ. Αλλά δεν είπαν σε κανέναν δεν μπορείς να μιλήσεις επειδή είσαι του ΣΥΡΙΖΑ ή του Ανταρσία κτλ. Του είπανε δεν θα μιλήσεις ως αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία. Γιατί στην τελική ανάλυση, αυτό το οποίο έφτιαχνε, νομίζω, ίσως να εξερευνηκεύω λίγο, που έφτιαχνε το Σύνταγμα ήταν δύο πράγματα. Έλεγε πρώτον, είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο με τον οποίο η αντιπροσώπευση που εκφράζεται από τη Βουλή λειτουργεί σήμερα και ξέρουμε τις αναλύσεις για τη μεταδημοκρατία, τη μεταπολιτική, τον τρόπο με τον οποίο οι βουλές και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις δεν έχουν καμιά σχέση πια με έναν υποτιθέμενο παθητικό λαό, ο οποίος μόνος ψηφίζει κατά 4 χρόνια και μετά είναι καμιά σχέση. Το πρώτο ήταν λοιπόν μία αντίθεση. Το δεύτερο όμως ήταν, θα λέγαμε, ένα εναλλακτικό σύνταγμα, μια εναλλακτική θεσμική οργάνωση. Ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο εμείς οργανωνόμαστε και φτιάχνουμε τις λαϊκές συνελεύσεις και φτιάχνουμε τις θεματικές συζητήσεις και παίρνουμε τις αποφάσεις μας κτλ., το εμφανίζουμε κιόλας ως ένα προειδιασμό εκείνων των θεσμών που χρειάζονται σε ένα δημοκρατικό σοσιαλιστικό σύνταγμα να προστίθενται και να συμπληρώνουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ναι, απλώς ήθελα εδώ να κάνω μία παρέμβαση και να σου πω το εξής. Είναι διαφορετικού τύπου η αυτοοργάνωση σε επίπεδο εργασιακών και σε επίπεδο γειτονιών που ήταν, ας πούμε, η κομμούνα ή τα εργατικά συμβούλια, τα οποία είχαν δύο πράγματα. Είχαν καταρχάς βάση μέσα στην κοινωνία, στο επίπεδο της λειτουργίας, της εργασίας και της γειτονιάς, σε ίδιο επίπεδο, και που θέτανε de facto και το ζήτημα της εξουσίας. Εκεί λοιπόν πιθανόν θα είναι και η πρώτη στιγμή που θα διαφωνήσουμε λιγάκι. Προφανώς είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε να μιλάμε μέσα στο 19ο αιώνα ή τα Σοβιέτ ή και τα εργατικά συμβούλια στην Ιουγκοσλαβία, παραδείγματος χάρη, που ήταν το μοντέλο υποτίθεται του αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού. Αυτό όμως που είχε, αυτό που είπες εσύ, ήταν ότι αυτά ήταν γιωμένα σε μια πρακτική κοινωνική εργασιακή κυρίως στην Γαλλία και μια κομματικοπολιτική ιδεολογική λογική, ας πούμε, στο Σοβιέτ και στην Ιουγκοσλαβία. Αυτό το οποίο τώρα βρίσκεται εν γενέση στις πλατείες και όχι μόνο τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε, παρότι στην Ελλάδα ήταν το πιο προχωρημένο, ήταν στην Ισπανία, ήταν στην Αμερική, ήταν στην Αγγλία, ήταν σε όλο τον κόσμο, με τις καταλήψεις κτλ. Είναι ακριβώς μια γύρωση σε μια νέα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Σήμερα, και τώρα μπαίνουμε σε αυτές τις αναλύσεις, δεν θέλουμε να πάμε τώρα στις λεπτομέρειες του λεγόμενου νεοφορδικού καπιταλισμού. Ενός καπιταλισμού ο οποίος λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό, όχι αποκλειστικά, μέσα από δικτυώσεις, μέσα από οριζόντιες σχέσεις, στο επίπεδο του εργασιακού. Εσύ τώρα, ας πούμε, που είσαι κάμεραμαν και σκηνοθέτης και τα λοιπά, πρέπει συνεχώς να είσαι σε επαφή με άλλους μέσα από το ίντερνετ, να δημιουργείς ομάδες και συντονισμούς και τα λοιπά και να μπορείς να λειτουργήσεις. Αλλά το ίδιο αυτό γίνεται, καλά, προφανώς σε μένα, γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς η δουλειά μου είναι τέτοια, γίνεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Και αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει δεξιότητες οριζόντιας συνεργασίας στο επίπεδο της εργασίας,
όπου συνεχώς πρέπει να είναι είτε στο ίντερνετ, να μαθαίνει γλώσσες, να μαθαίνει δεξιότητες, να ξέρει έναν κριτικό τρόπο να μιλάει, ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι, ας πούμε, σε χειρονακτική δουλειά. Πρέπει να τα ξέρει αυτά τα πράγματα σήμερα. Αυτή είναι μια νέα μορφή του καπιταλισμού, όχι αποκλειστική, αλλά εξαιρετικά σημαντική. Αλλά ταυτόχρονα, αυτή η συνεργασία, αυτή η οριζόντια δικτύωση την οποία μαθαίνουμε για τη δουλειά, δεν περνάει στον πολιτικό χώρο. Διότι ο κόσμος, όπως ξέρουμε, δεν πήγαινε στα συνδικάτα, για πολύ συγκεκριμένους λόγους βέβαια, για την επίθεση που είχε γίνει κτλ. Δεν πήγαινε στα κόμματα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Σύνταγμα, όπως το είπα, εν γενέση, δεν λέω τώρα εδώ πέρα ότι έγινε η επανάσταση. Αυτό που δείχνεται εκεί είναι ένας νέος τρόπος πολιτικής οργάνωσης, όπου αυτά που μαθαίνουμε στη δουλειά μας και πρέπει να τα ξέρουμε και πρέπει να έχουμε διαβίου μάθηση, συνεχώς να μαθαίνουμε νέες δεξιότητες, νέους τρόπους, νέες γνώσεις, νέους τρόπους να συνεργαζόμαστε στη δουλειά, τα περνάμε στο πολιτικό επίπεδο. Περνάμε δηλαδή τη λογική αυτή της οριζόντιας επικοινωνίας, συνεργασίας, της συνεταιριστικότητας και της κοινωνικής σύνδρασης στο πολιτικό επίπεδο, ξεπερνώντας τα δύο βασικά πράγματα στα οποία αυτής της μορφής η οργάνωση της εργασιακής σχέσης αποκλείει. Το πρώτο είναι ακριβώς η συνεργασία έξω από τη δουλειά. Στη δουλειά μπορεί να είμαι συνεχώς στο διαδίκτυο κτλ, αλλά είμαι απομονωμένος. Και δεύτερον, η πειθαρχία. Δηλαδή, ενώ η δουλειά οργανώνεται οριζόντια και συνεργατικά, η διοίκηση, το boss, ας πούμε, της δουλειάς, παραμένει ένας είτε manager είτε ένας καπιταλιστής, ο οποίος σου επιβάλλει τι θέλεις να κάνεις. Αυτό είναι λοιπόν που οι πλατείες, όχι μόνο η Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, από την Ισία και την Αίγυπτο, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, σε ένα βαθμό το ανατρέπουν. Δείχνουν δηλαδή ότι είναι δυνατόν αυτά που μάθαμε, οι δεξιότητες που μαθαίνουμε στη δουλειά μας καθημερινά, αλλά οι οποίες είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένες ώστε να μην γίνονται και πολιτικές, να μην έχουν πολιτικές εκφράσεις, να περάσουν στον χώρο της πολιτικής. Θα σου έλεγε κάποιος όμως ότι έχουν αποτύχει πλήρως. Στη Μεν Αίγυπτο ακόμα είναι μια ιστορία, έριξε τον Μουμπάρακ Μεν, αλλά είναι πολύ μακριά από το να ρίξει την νεοφιλελεύθερη βάση του καθεστώτος. Δηλαδή ο στρατός ακόμα είναι η άρχουσα τάξη. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι ο στρατός στην Αίγυπτο είναι η άρχουσα τάξη. Είναι η βιομήχανη. Έτσι. Ακόμα εκεί είναι. Παρόλο το πρόεδρος είναι. Πώς το λένε, είναι Ισλαμιστές. Ναι. Στις δε άλλες χώρες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Αυτά που θέλανε να περάσουν, περάσανε. Είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι η Ελλάδα. Υπήρξε, θα έλεγα κανείς, μια πανουργία της ιστορίας. Υπήρξε, ας πούμε, ένα ιστορικό ραντεβού μεταξύ αυτού που φτιάχνει τις πλατείες, που για μένα ήταν ακριβώς η καταστροφή, όχι τόσο πολύ του. Η καταστροφή, η υπόσκαψη, ας πούμε, η εξασθένιση. Όχι τόσο πολύ του μεταπολιτευτικού πολιτεύματος και κατάστασης, αλλά του μετεμφυλιακού. Αυτό το οποίο έλεγε ότι υπάρχει μία δεξιά, η οποία μπορεί να εμφανίζεται ως ένωση κέντρου, ως πασό, ίσως οτιδήποτε, η οποία όμως ήταν πάντα στην εξουσία, και μία αριστερά ιτημένη, ιτήθηκε στον εμφύλιο πόλεμο, και από εκεί και πέρα, εντάξει, όταν είμαστε σε περίοδος ομαλότητος, όπως είμαστε από το 1974 και μετά, θα υπάρχει βέβαια νόμιμα, αλλά ποτέ δεν θα πάει στην εξουσία. Και αυτό επαναλαμβανόταν και αναπαραγόταν. Και νομίζω αυτό έσπασε σε ένα μεγάλο βαθμό το 11 και εκφράστηκε το 12. Τώρα, αν μου λες για τις άλλες, περιπτώσεις, για την Αίγυπτο που λες, την Ισία και για την Ισπανία, ας πούμε, που ήταν τέλος πάντων οι πιο σημαντικές περιπτώσεις, ας πούμε, λαϊκών αντιστάσεων κτλ. Εκεί θα έλεγα το εξής, ας είμαστε λιγάκι πιο πιθανόν μετριοπαθείς κάνοντας αυτές τις κρίσεις. Το να βγει ο λαός της Τινησίας μετά από την αυτοπεριπόληση του Μποαζίζη, ας πούμε, το να βγει ο λαός της Αιγύπτου και να καθίσει εκεί. Είναι και λίγο πράγμα, σωστό. Ναι, και να καθίσει εκεί τι, εκεί δεν δίνανε μόνο χημικά. Εκεί τους σκοτώνανε και ο κόσμος καθόταν έξω. Και να το πω, ας πούμε, και με έναν άλλο τρόπο μπορεί να φανεί λιγάκι προκλητικό. Η τελική ανάλυση, η επανάσταση είναι αυτό που θα λέγαμε μία πολιτική, ριζική πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως βέβαια για την αριστερά μία ριζική κοινωνικο-οικονομική αλλαγή. Mm-hmm. Πώς ξεκινάνε οι επαναστάσεις, εκτός από αυτές, ας πούμε, που οργανώνονται από μικρές ομάδες κτλ. Του στυλ της Ελληνικής Αμερικής, ξεκινάνε από τον κόσμο στους δρόμους. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και αν ο κόσμος βγει στους δρόμους, είπες για την κομμούνα,
για την Γαλλική Επανάσταση, για την Κομμούνα μετά, για τις άλλες μεγάλες επαναστάσεις, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο έπεσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Βγαίνει στους δρόμους και στέκεται εκεί. Και στέκεται κάτω από επίθεση, η οποία μπορεί εδώ να γίνεται με τους τόνους των χημικών, αλλού να γίνεται με πραγματικές σφαίρες. Και φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο ανατρέπεται, ξέρεις, οι ανατροπές δεν γίνονται πάντα με ένα σπρόξιμο, παίρνει, έχει μια σταδιακή λογική. Ρίξανε το Μουμπάρακ. Μπορούσε να έχει πάει και αλλού, αλλά το που πήγε δεν είχε σχέση με το πώς ξεκίνησε η αντίσταση. Η αντίσταση ξεκίνησε με το μόνο τρόπο που μπορεί να ξεκινήσει. Θα βγάλει τον κόσμο στον δρόμο και αυτός ο κόσμος, αυτό που λέγαμε και πριν, γίνεται νέα πολιτικά υποκείμενα και είναι αποφασισμένος να καθίσει εκεί ακόμα και εκείνη τη ζωή του. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα αυτό το βασικό που έγινε. Τώρα, τι έγινε μετά? Μετά, κοίταξε να δεις. Μπαίνουν στη μέση οι ηγεσίες, τα κόμματα, προφανώς τα καπιταλιστικά και άλλα συμφέροντα, ας πούμε, και προσπαθούν να το τραβήξουν στον ένα δρόμο στον άλλο δρόμο. Και προφανώς δεν έχουν πάει τόσο καλά τα πράγματα σε αυτά τα μέρη. Αλλά από την άλλη πλευρά, να μην παραδεχτούμε ότι αυτά είναι κοσμοϊστορικά γεγονότα εκεί, όπως και σε εμάς, σε μικρότερο βαθμό, νομίζω αυτό θα ήταν ένα ιστορικό λάθος. Αν και μένει στην Αγγλία, είναι γνωστή σε όλους η δεσμή σου με το ελληνικό κίνημα. Ποια είναι η γνώμη σου για τη μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα που προσπαθεί να κάνει, και θα γίνει την επόμενη άνοιξη του συνέδριου, και για το μέγα ερώτημα της ενότητας αριστεράς? Πρώτα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι αυτό το επιχείρημα του να γίνει ένα νέο κόμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη και για την αριστερά παγκοσμίως. Λέω ένα νέο κόμμα, θα πω ειρωνικά ένα νέο τύπο κόμμα. Τι σημαίνει ένα νέο τύπο? Πρέπει δηλαδή να βρούμε σήμερα ακριβώς ποια είναι, πώς μπορεί να γεωθεί ένα κόμμα, ένας νέος κομματικός οργανισμός, ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον σε σχέση με τις γενικές του πολιτικές επιλογές να έχει μια μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία, πώς μπορεί να γεωθεί και να μπορέσει, ας πούμε, να ανατρέψει αυτή την υποψία που υπάρχει απέναντι και στα κόμματα και στην πολιτική γενικότερα και σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής ένταξης, και η οποία, όπως είπα, ας πούμε, με μια έννοια του Σύνταγμα ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι ο κόσμος μπόρεσε με μια διαφορετική λογική πολιτικής να συμμετάσχει και να κάνει ό,τι έκανε. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, δεν έχω παρακολουθήσει από κοντά και τη συνδιάσκεψη και τα λοιπά. Θα έλεγα όμως το εξής. Στην ανάλυση που κάνω εγώ, αυτή που σε έναν βαθμό προσπάθησε να ανεπιτυχώς πιθανόν να εξηγήσω και νωρίτερα, αυτά τα οποία συνέβησαν γύρω από τις αντιστάσεις, με πιο βέβαια υψηλή μορφή το Σύνταγμα, είναι η μεγαλύτερη σύγχρονη, δηλαδή της εποχής μας, μνήμη και εμπειρία την οποία μπορεί να έχει ένα κόμμα νέου τύπου. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος συναντήθηκε, δικτυώθηκε, έκανε πράγματα μαζί και τα έκανε μαζί μέσα σε ένα δημόσιο χώρο, μέσα σε μια πλατεία. Πήρε δηλαδή τη λογική της δημοσιότητας από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με δημοσιότητα. Δεν στηρίζονται καθόλου στη λογική της συνάντησης, της συζήτησης κτλ. Αντίθετα, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις πρέπει το sample, πώς το λέμε, το δείγμα, να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Εκεί γνωριστήκαμε, μιλήσαμε ένα στον άλλον, ακουμπήσαμε ένα στον άλλον, υπήρχε αυτή η λογική και της συναισθηματικής και ακόμα σωματικής φόρτισης και από την άλλη πλευρά του λόγου. Του λόγου ο οποίος εκφραζόταν με πολύ ωραίους τρόπους κτλ. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα οποία νομίζω ένα ακόμα νέο τύπου θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει, να δει πώς είναι δυνατόν αυτή η λογική της συνεργασίας, της δικτύωσης, της οριζόντιας επικοινωνίας μπορεί να περάσει τώρα που αδειάσαν οι πλατείες σε ένα επίπεδο εικονικό, σε ένα επίπεδο συνεχών συναντήσεων, συζητήσεων κτλ. Να φτιάξουμε δηλαδή πολιτικούς και κομματικούς οργανισμούς οι οποίοι ξαναοργανώνουν μια οντολογία, έναν τρόπο που βρισκόμαστε στον κόσμο, που παίρνει δυνάμεις και από την κοινωνικότητα της φιλίας,
τη συλλογικότητα του να βρισκόμαστε μαζί. Δεν έχουμε κοινή ουσία, αλλά βρισκόμαστε μαζί και ξέρω ότι εγώ, φίλε Άγγελε, είμαι αυτό που είμαι επειδή εσύ είσαι εκεί πέρα. Εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Και μέσα από αυτή τη συζήτηση αυτό γίνεται και πιο έντονο. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα σε αυτό που είμαι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είμαι ακριβώς είναι μοναδικό. Αυτή η μοναδικότητα, η οποία όμως πάντα ελέγχεται και εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου, είναι ακριβώς η λογική για μένα μιας διαφορετικής κοινότητας, η οποία θα έπαιρνε από τους πόρους της κοινότητας, του κοινοτικού κτλ. Αυτή τη δύναμη της φιλίας, αλλά ταυτόχρονα δεν θα εγκατέλειπε τη σημασία της αυτονομίας και της ύπαρξης του κάθε μοναδικού ανθρώπου. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό κομματικά? Δεν έχω προτάσεις συγκεκριμένες, αλλά νομίζω ότι όταν σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για τα οικονομικά θέματα, μόνο για τις τελευταίες κομματικές εξελίξεις και πολιτικές δράσεις, πρέπει ακριβώς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ το διακύβευμα που είναι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η πιθανή ανδός στην εξουσία και η Ελλάδα, είναι το μέλλον, ας πούμε, χοντρικά της Ευρώπης και του σοσιαλισμού. Και εδώ πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, να χρησιμοποιήσουμε τις τεράστιες δυνάμεις και δυναμική που υπάρχουν γύρω στον χώρο της αριστεράς στην Ελλάδα, για να ξανασκεφτούμε ακριβώς τι σημαίνει υποκείμενο, κοινότητα, κόμμα, πολιτική δηλαδή συμμετοχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι πιθανόν θα έπρεπε σε μία λογική η οποία θα φεύγει πέρα από τους αυστηρούς, σκληρούς κομματικούς υπολογισμούς και τις μικροδιαφορές κτλ., να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το κόμμα πιθανόν σε μία ομπρέλα. Σε μία ομπρέλα που βέβαια έχει τον πυρήνα της, ο οποίος βέβαια πρέπει να είναι με μία κομματική οργάνωση και μία πειθαρχία και μία παρουσία στο δημόσιο χώρο, αλλά ο οποίος παράλληλα γίνεται κάπως σε μία ομοσπονδία και βοηθάει, χωρίς αναγκαστικά να κάνει μέλη, τοπικές συνελεύσεις, οργανώσεις αλληλεγγύης, πολιτισμικές εκδηλώσεις. Να σκεφτούμε δηλαδή πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα με την πολιτική και κομματική του ανέλεξη, εξέλιξη και συμμετοχή στην κεντρική πολιτική σκηνή, να ξεκινήσει και μία πολιτισμική επανάσταση, μία επανάσταση, ένα νέο τρόπο σκέψης που θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο ξυγονισμός και ολοκληρώνει η λιτότητα. Να καταστρέψει δηλαδή το θεμέλιο του κοινωνικού γίγνεσθε της Ελλάδας και να το ξαναβάλει σε μία αποκλειστικά ατομικιστική αρχή. Και αυτός ο ατομικισμός, γιατί όπως ξέρουμε για τον μαρξισμό, η κοινωνική συνείδηση, δηλαδή χοντρικά ιδέες, ακολουθεί πάντα το κοινωνικό γίγνεσθε. Το κοινωνικό γίγνεσθε λοιπόν των τελευταίων 20-40 χρόνων ήταν ένα εξατομικευτικό. Αυτό έχει χτυπήσει και την αριστερά. Όταν βλέπεις δηλαδή, ακόμα και μέσα στην αριστερά, κάποιες προσωπικές διαδρομές, κάποιους ναρκισισμούς, το ονομάζω ναρκισισμός των μικρών διαφορών, ότι μπορεί χοντρικά να καταλαβαίνουμε περίπου με τον ίδιο τρόπο την κρίση, ίσως να καταλαβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο την απάντηση και την αντίσταση στην κρίση, πιθανόν με μικρές διαφορές, αλλά βάζουμε πρώτα την ιστορική μας διαφορά του τι έγινε το 1989, τι έγινε το 1991. Βάζουμε δηλαδή χοντρικά πρώτο και κυρίαρχο στην πολιτική ένταξη και δράση μας κάποιες ιστορικές διαφορές και κυρίως τον ναρκισισμό μας. Αυτός λοιπόν η εξωτομίκευση του νεοφιλελευθερισμού και της βιοπολιτικής δεν μας έχει αφήσει και εμάς αμέτωχος. Μας έχει χτυπήσει. Εδώ λοιπόν εγώ και εδώ θέλω να καταλήξω. Πώς να σκεφτούμε τρόπους, γιατί εκεί υπάρχει φαντασία, αλλά βέβαια μια φαντασία και μια παιδεία η οποία πρέπει να περνά και μέσα την πράξη. Όπως είπα, η πράξη είναι αυτή η οποία φτιάχνει και αλλάζει συνειδήσεις. Δεν είναι απλώς ιδέες και τι κουταμάρες θα πω εγώ και κανένας άλλος διανοούμενος. Πώς να σκεφτούμε τρόπους μέσα από τους οποίους κρατάμε όλο αυτό το πλούτο που μας δίνει η ελληνική ανθρωπολογία, αλλά τον μεταφέρουμε έξω και τον βγάζουμε έξω από τη λογική του εγωισμού, του ναρκισισμού και βέβαια αυτή είναι που οδηγεί στην ξενοφοβία, στην ομοφοβία κτλ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα, όπως είπα, εγώ νομίζω με διακυβεύματα
ευρωπαϊκά, για να μην πούμε παγκόσμια, και δεν μπορούμε να το χάσουμε. Θα ήταν τραγωδία να το χάσουμε. Έχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Και ο κόσμος, λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος, όλοι μας, έχει μια μεγάλη ευθύνη, και αυτή είναι η ευθύνη, θα το έλεγα να τελειώσω έτσι και προκλητικά, η ευθύνη για την τιμή του ονόματος της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που δεν είναι η Ευρώπη ούτε των μονοπωλίων, ούτε της Τρόικας, ούτε της λιτότητας, αλλά μια Ευρώπη που προωθεί τις αρχές αυτές του διαφωτισμού, τις οποίες ο μόνος κληρονόμος και προωθητής σήμερα είναι η αριστερά.